Γεια σας παιδιά, είναι Παρασκευή 31 Μαρτίου και βλέπετε Vidcast Game Over GR με Νίκο Πλωμαριτέλη εδώ, στα αριστερά μου και στη δεξιά πλευρά της οθόνης, Νικόλα Μαρκόγλου. Είμαι ενθουσιασμένος Γιώργο, γιατί αποκάλυψα ότι ο Νικόλας Μαρκόγλου δεν έχει μόνο προφίλ τελικά, έχει και αμφάς. Έχει αμφάς. Δεν ήξερα, δεν ήταν έτσι αυτό. Για πρώτη φορά σήμερα. Ναι, τον βλέπετε κανονικά σήμερα. Λοιπόν, Νικόλα στο Cambridge, Νίκο στη Μυτιλίνη. Να συζητήσουμε για... Τι... Κάμπριτ Νίκο στη Μυτιλίνη. Ναι. Να συζητήσουμε ύλη εβδομάδας. Όσο λιγότερο μπορούμε για Mass Effect, δεν θα μιλήσουμε πάρα πολύ. Έχει φρικάρει ο κόσμος. Βγάλαμε ολόκληρο webcast με... Κλασικά, έτσι, τόση ώρα, ας πούμε, πριν ξεκινήσουμε να γράφουμε με την κάμερα, η σύνδεσή μας στο Skype ήταν τέλεια. Μόλις πάτησα record, έχουν παγώσει τώρα, έχει χαλάσει η ποιότητα. Κλασικά πράγματα. Λες και κάποιος περιμένει στη γωνία μόλις ξεκινάμε να κάνουμε και κλέβει bandwidth. Ο Νίκος... Ναι, ωραία πράγματα. Τι να πω, αυτή την κίνια δεν ξέρω. Ο Νίκος παλεύει με τα ακουστικά, εγώ παλεύω με το Skype. Και ο Νικόλας κάθεται εκεί και περιμένει. Και εδώ σας καμαρώνω. και τα γατιά τους κόβουν βόλτες μπροστά από τις οθόνες. Για μια ακόμα φορά παλεύουμε με το Skype, παιδιά. Ναι, εντάξει, ωραία πράγματα. Υπέροχα πράγματα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Θα πρέπει να βρούμε πραγματικά έναν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας και δημιουργίας των Vidcast. Το Skype έχει καεί πλέον από τη Microsoft ολοκληρωτικά. Λοιπόν, ας δούμε λίγο ύλη εβδομάδας. Με το ζόρι κατή τον Νίκο να μην γελάσει. Πλωμάρης εδώ. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα της εβδομάδας είναι το Mass Effect Andromeda. Οι γνώμες για αυτό το παιχνίδι διήστανται και εντός της συντακτικής ομάδας του Game Over. Ο Νικόλας πριν από λίγο έλεγε ότι το ευχαριστιέται. Ναι. Εγώ έχω τσαντίλες, δεν μπορώ με τίποτα, δεν μου αρέσει καθόλου. Και από inside information ξέρω ότι και ο Μιχάλης Χιτάνος τώρα είναι πολύ. Δεν χρειάζεται να έχει inside information από τον Μιχαλητσιάνο. Τα 2,5 ώρες τη Δευτέρα έλεγε. Ναι. Λέγαμε βασικά όλοι, όχι μόνο ο ίδιος. Ναι, αλλά. Εγώ είμαι πολύ απογοητευμένος μέχρι στιγμής. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι γούστα αυτά. Έχω βρει πάρα πολλά πράγματα που δεν μου αρέσουν. Σε σημείο που έχω αρχίσει και παίζω πάλι το πρώτο, την τριλογία βασικά. Ξεκίνησα από το πρώτο. Άρα, δηλαδή. Παιδιά, άμα τα βρείτε. Είναι και πολύ φτηνά τώρα. Πάρτε τα αυτά. Παίξτε αυτά. Γιατί με είχε ρωτήσει και ένα παιδί στο stream που κάναμε, Νικόλα, την Παρασκευή, την προηγούμενη Παρασκευή. Δεν έχω παίξει τα παλιά να πάρω, να ξεκινήσω από το Andromeda. Είπαμε ότι ναι, δεν έχει σχέση η ιστορία, μπορείς να ξεκινήσεις βεβαίως. Ναι. Αλλά δεν υπάρχει λόγος όμως. Και στη δουλειά σε μένα ένας με ρώτησε, έχω παίξει το πρώτο, τώρα έβλεπα να πάρω το Andromeda. Όχι, όχι. Να... Και έπαιξα το πρώτο. Εδώ, παίξτε αυτά εδώ. Και μετά, αν έχετε χρόνο, παίζετε το Andromeda. Εδώ, αυτά είναι Mass Effect. Το Andromeda είναι Dragon Age με Inquisition με skin sci-fi. Το Andromeda Mass Effect είναι μια χαρά Mass Effect. Από τα μαχαίρια τώρα. Λοιπόν, η ύλη της εβδομάδας για το... Ναι, συγγνώμη, Νικόλα. Μου φαίνεται από τα... Ένα τελευταίο. Ναι. Μου φαίνεται από τα πολύ λίγα AAA παιχνίδια που έχουν διχάσει τόσο πολύ κοινό. Κριτικούς. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έχει διχάσει κόσμο και δεν έχει να κάνει μόνο με τους κριτικούς. Έχει να κάνει με τους gamers. Έχει διχάσει πολύ τους gamers. Και το βλέπω από εμείς εδώ ως ομάδα, ως παρέα που είμαστε και παίζουμε. Έχουμε διαφορετική προσέγγιση στο παιχνίδι τελικά. Εσύ έλεγες προηγουμένως ότι σ' αρέσει και σ' αρέσει και περισσότερο τώρα όσο παίζεις. Από ό,τι είχες πει στην αρχή. Εμένα... Ναι, κατά βάση ναι. Έχει να κάνει με το σενάριο σχεδόν αποκλειστικά που έχω καταλάβει. Γιατί. Άλλου ακούω ότι είχε πολύ αργή αρχή και είναι κουραστικό στην αρχή και το σενάριο και δεν είναι καλογραμμένο κτλ. Εγώ έχω την ακριβώς αντίθετη γνώμη. Ότι έχει και πολύ καλό ρυθμό όπως το πάει και ότι είναι πολύ καλογραμμένο. Οπότε. Κοίτα, για το σενάριο, εγώ έλεγα πριν στον Νίκο, λίγο πριν ξεκινήσουμε, ότι έχει αρχίσει και μου αρέσει και εμένα περισσότερο το σενάριο και ο κεντρικός χαρακτήρας. Τον βρίσκω. Ότι αρχίζει και γίνεται πιο συμπαθητικός όσο περνούν οι ώρες. Αυτό είναι αλήθεια. Τα προβλήματά μου είναι άλλα με το παιχνίδι εμένα. Δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το σενάριο. Έχει να κάνει με το ρυθμό του παιχνιδιού. Έχει να κάνει με επιλογές σχεδιαστικές, οι οποίες για μένα είναι τουλάχιστον ατυχείς από την ομάδα αυτή. Έχει να κάνει
με το σύστημα μάχης και, και το squad σου, το οποίο είναι 20 χρόνια πίσω από αυτό που είχαμε στο Mass Effect 1, 2, 3 και άλλα θέματα, τέλος πάντων. Δεν ξέρω πόσο καιρό έχεις να παίξεις Mass Effect 1, 2, 3, Νικόλα, αν έχεις παίξει πρόσφατα ή αν τα έχεις τελειώσει τότε και τα άφησες, ας πούμε. Έχουν μείνει στη μνήμη απλά. Εγώ τα έβαλα και τα δύο τώρα χτες, την Τετάρτη βασικά, γιατί Πέμπτη το γυρίζουμε εμείς το βίντεο. Όλα μαζί τα έβαλα, σε τρεις κονσόλες ταυτόχρονα. Κατέβαζε, στο One τα έβαλα μάλιστα, γιατί είναι backwards compatible. Και τα έβαλα στο One, είναι του 360 η εκδόση φασικά που έχω δηλαδή. Τα έβαλα στο One, τρέχουν κανονικότατα. Κατεβάζεις, απλά βάζεις το δίσκο μέσα και κατεβάζει ολόκληρο το τίτλο από την αρχή. Ξέρεις πώς λειτουργεί έτσι το σύστημα. Και βλέπεις τι είχε, ας πούμε, ακόμα και το facial animation, ακόμα και τα γραφικά σε παιχνίδια 10 ετών, 11 ετών πίσω. Εντάξει. Δεν ξέρω, είναι. Εγώ δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος, Νικόλα. Όπου είπαμε, ο καθένας έχει τσάπτωση. Το θέμα, Νικόλα, ότι βλέπουμε λίγο σενάριο. Είναι ότι έχει πολύ σκουπίδι το παιχνίδι, πολύ σκουπίδι συσσαγωγικά. Και λίγο σενάριο, δηλαδή, εγώ πίσω 40 ώρες και κάνω πράγματα με τραβάνε άλλα πράγματα να κάνω. Όχι με την καλή έννοια, με την έννοια του grinding, το, πώς το λένε, το ψυχαναγκαστικό. Δεν περνάω πολύ καλά που τα κάνω. Ναι, αυτό. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν αντίθετες απόψεις για το σενάριο. Γιατί εμένα το σενάριο μου φαίνεται μια χαρά, δεν μου φαίνεται δηλαδή ότι έχει μείνει στάσιμο και δεν προχωράει κάτι. Γιατί συνεχώς έχει να κάνει με την επιβίωση και το πώς θα καταφέρεις να. Αφού γελάει. Φτιάξεις. Τι. Αβαλεύεις. Καλά, εντάξει, έχει κάτι. Εδώ καθόμασταν και κάναμε καταμέτρηση προηγουμένως στα λάθη, όχι στο ότι σε ένα video game λες ότι εντάξει, οκ, okay, δεν πειράζει, είναι λογική video game αυτή και. Έτσι είναι, ας πούμε. Λάθη του τύπου, πώς το καλό υπάρχουν memories του πατέρα του Ράιντερ σε αχαρτογράφητους πλανήτες, ρε Νικόλα, ας πούμε. Εντάξει, τώρα αυτό είναι collectibles, τι να σου πω. Εντάξει, οκ. Έχει λογική. Ναι. Αλλά είναι ένα collectible. Αυτό που απλά το αραβιάσαν στο χάρτη έχει άλλα τόσα side quest και main missions που είναι μια χαρά καλοφτιαγμένα, ας πούμε. Εντάξει, οκ. Γιατί έχει και πολύ καλά side quest στο παιχνίδι με κάτι. Δεν αντιλέγω ότι θα έχει και καλά side quest. Εγώ δεν. Δεν είπα ότι δεν έχει προβλήματα. Έχει και πολλά προβλήματα το παιχνίδι, εννοείται. Απλά σαν σύνολο εμένα. Μου έχει κάτσει καλά. Η ζυγαριά βγαίνει προς τα θετικά, παρόλο που έχει και από τις δύο πλευρές πολλά βαρύδι. Ούτε εγώ είπα, ρε παιδί μου, συλλήβδιν, ότι απορρίπτω το παιχνίδι γιατί είναι σκουπίδι. Έτσι, γιατί προφανώς δεν είναι σκουπίδι. Απλά μέχρι στιγμής είμαι στο 24 τώρα περίπου, 20 κάτι, κάπου εκεί, να μπω ψέματα, κάπου εκεί τέλος πάντων. Εγώ δεν έχω νιώσει κανένα, σε ελάχιστα μάλλον σημεία πιο σωστά να πω, έχω νιώσει τα συναισθήματα που είχα από την πρώτη τριλογία. Και όχι λόγω νοσταλγίας, επειδή σε τρία παιχνίδια αναπτύχθηκαν χαρακτήρες κτλ. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με πολύ πιο δομικά πράγματα που πιστεύω εγώ ότι λείπουν από το παιχνίδι αυτό. Πιστεύω ότι του έκανε κακό το πέρασμα σε αυτό το πιο open world στοιχείο, design κτλ. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Δεν σημαίνει ότι είναι έτσι κιόλας, έτσι. Τουλάχιστον εμένα δεν μου έχει κάτσει καλά. Τώρα, σε άλλους αρέσει. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι απολύτως θεμητό αυτό και λογικό, έτσι. Εννοείται. Έχει αυτό που λες με την αλλαγή της τακτικής με το open world, έχει απλά τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα αυτό, εντάξει. Δεν γινόταν περάσει αλόβητα σε αυτό το. Σε ένα εντελώς διαφορετικό είδος παιχνιδιού. Ναι. Οπότε, ας πούμε, αυτό το extra το υλικό που έχει με τα tasks και τα collectibles αραδιασμένα, δεν θα υπήρχαν σε ένα πιο linear περιβάλλον όπως υπήρχε στη τριλογία. Δυστυχώς αυτό είναι ένα από τα μειονεκτήματα που θα μπορούσε και να λείπει κατά την άποψή μου, αλλά μάλλον πρέπει να υπάρχει σε κάθε open world. Ναι. Ωραία, λοιπόν, να μην το κουράσουμε αυτό λιγάκι περισσότερο, συγγνώμη τώρα, γιατί και το review δεν έχει έρθει ακόμα από τον Αλέξανδρο, ελπίζω την επόμενη εβδομάδα να έχει προλάβει να το ετοιμάσουμε. Αλλά και έχουμε μιλήσει ήδη πάρα πολύ. Ναι, χλώμο, το ξέρω, πολύ μεγάλο το παιχνίδι. Είναι πολύ μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο. Να ξέρετε, παιδιά, ότι ο Γιώργος πρέπει να ξέρει στο Bitcast. Εντάξει, να μην μιλήσουμε για εμάς φέτο πολύ. Είμαστε περίπου. Στο δεκάλεπτο τώρα. Λοιπόν, ας δούμε λίγο τι reviews είχαμε αυτή την εβδομάδα, έτσι να μην τα παραβλέψουμε. Γιατί δεν είναι μόνο το Mass Effect που κυκλοφορεί, προς Θεού. Είχαμε review από τον Σταύρο τον Λιναρδάκο για το Two Kingdom 2. Το Two Kingdom 2
Παιδιά, είναι πρακτικά η πρόταση της Koei, Tecmo Koei, στη συνταγή Monster Hunter. Χωρίς να είναι τόσο καλά όσο τα Monster Hunter, τα του Kingdom είναι αξιοπρεπέστατα παιχνίδια. Εγώ είχα παίξει το πρώτο στο PSV που είχε βγει, είχα κάνει και το review νομίζω του πρώτου. Αυτό που έκανε ο Σταύρος τώρα το review, το 2, είναι και για PS4 και για PC. Εσύ, Νίκο Πλωμαριτέλη, επειδή έχεις μόνο PC, έχει τα υπόψη σου αυτά, έτσι, άμα θες να παίρνεις ιδέες από Ιαπωνέζικο. Δεν παίζεις έτσι, έτσι. Λέω απλά, αν θες να τα δεις, είναι τύπου Master Hunter. Απλά δεν τα ξέρω τα παιχνίδια, δεν με τραβάνε από εκείνα τα παιχνίδια που δεν με τραβάνε με τη μία. Δεν είμαι αφοριστικό σε παιχνίδια το παιχνίδι κακό. Ναι. Είναι τη λογική. Δεν μπορεί πολλά να παίξει high fantasy. Μπορεί να είναι καλό το παιχνίδι, κατάλαβε. Ναι. Εγώ δεν μπορεί. Μπορεί να βλέπω αυτά τα πολύ Ιαπωνέζικα. Αυτό δεν είναι τόσο πολύ με την έννοια τη. Δεν είναι, πώς να σου το πω τώρα, της κουλτούρας, έτσι, περσόνα και τα λοιπά, είναι λίγο πιο, τέλος πάντων, άστονα. Έχει λογική hub, ότι βγαίνεις, σκοτώνεις τέρατα, μαζεύεις υλικά για να βρεις, να λουτάρεις, να φτιάξεις καλύτερα όπλα, έχει και multiplayer καλό από ό,τι μας λέει ο Σταύρος, και το πρώτο είχε καλό multiplayer. Ξέρεις, είναι του τύπου βγαίνω, ας πούμε, σε έναν κόσμο, υπάρχουν τέρατα, κόβω, φτάνω σε ένα boss, επόμενη περιοχή και πάει λέγοντας. Εντάξει, δεν είναι. Ωραία. Monster Hunter. Καλά που δεν παίζω και το Master Hunter Andromeda τώρα. Βγαίνω έξω, σκοτώνω τέρατα στον κόσμο, βρίσκω τον boss και επιστρέφω. Ρε, στο Master Effect Andromeda καμιά φορά όμως παγώνουν και τα τέρατα στο χάρτη. Μένουν έτσι. Έτσι δεν είναι. Τα κρύβει, τα εξαφανίζει. Μην μου πεις ότι δεν σου τύχε Νικόλα αυτό. Είναι κομμάτι της ατμόσφαιρας. Λοιπόν, αυτό ήταν. Είναι η ατμόσφαιρα που έχει περισσότερα βαρυτικά. Και αυτά, α, είναι η βαρύτητα, ναι, σωστά. Λοιπόν, δεν έχει διαβάσει τα κόντεξ όλα. Δεν έχω διαβάσει τα κόντεξ, έχει δίκιο. Δικαιολογούνται όλα. Και τα γκλίτσεις δικαιολογούνται όλα. Δικαιολογούνται στο κόντεξ όλα. Στο Matrix. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε. Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα. Καλά, είχα ένα βιντεάκι που έκανα εγώ για το Konic 466, την πρώτη μου κονσόλα. Ένα Pong εκεί κλόνο που είχα στην αρχιδεκαετία του 80. Δείτε το βίντεο, έτσι, η πρώτη μου επαφή με το home console gaming. Μα θέλεις κάτι, Γιώργο, γι' αυτό. Ναι. Μ' ακούς? Ναι, σ' ακούω, ναι. Δεν μου λέει, στο πήρε μήπως ο πατέρα σου για να σου ενθυσίσει την αγάπη προς τον αθλητισμό, γιατί ήταν γεμάτο σπορτ, βόλεϊμπολ, φούτμπολ, shooting. Σπορ, λέει. Ήταν τετράγωνα που πετάγανε ένα πίξελ από εδώ από εκεί. Ναι, εντάξει, τότε μην κοιτάτε τώρα, έτσι όπως τα έχει φέρει η ζωή τα πράγματα και έχουμε ανοίξει από εδώ και από εκεί, τότε αθλούμουν, έτσι κι αλλιώς, δηλαδή δεν ήταν όπως είναι τώρα. Και τένις και χόκι και χάντμπολ, ο Θεός να το κάνει αυτό, τέλος πάντων. Ήθελε πολύ φαντασία. Ήθελε πολύ φαντασία, ναι. Το χρονολογικά πότε ήταν, πριν Atari 2600 και αυτό? Όχι, μετά είναι. Αυτό είναι κλόνος, βέβαια όταν λέω κλόνος Atari 2600 πρέπει να πω ότι αυτό ήταν, είχε συγκεκριμένα παιχνίδια μέσα, fixed, δεν έβαζες cartridges και τέτοια πράγματα, έτσι. Και είχε τα Pong και τα λοιπά από το Atari 2600 και από τις κονσόλες που είχαν βγει προ Atari 2600, δεκαετία 70, που ήταν fixed. Είχαν ένα Pong παιχνίδι ή μια παραλλαγή του Pong και πάει λέγοντας. Τέτοιο πράγμα είναι. Αυτό είναι κονσόλα τέλη δεκαετίας 70, αρχές δεκαετίας 80. Εγώ την πήρα το 82. Λειτουργεί ακόμα. Λειτουργεί, ναι. Λειτουργεί. Λοιπόν, και έχει ο Νίκος εδώ την πρώτη κονσόλα, Sega Master System 2, η δεύτερη έκδοση, το ωραίο. Ενσωματωμένο μέσα το Alex Kidd in Wonderland, παρακαλώ. Υπήρχε και μία έκδοση με ενσωματωμένο το Sonic, το πρώτο Sonic, έτσι. Κλείστηκε η κονσόλα, έτσι, πολύ ωραία, πολύ προφό για την εποχή. Και ήταν ο λόγος που διάλεξα για την εποχή, γιατί εντάξει, όταν είσαι 10 χρονών, δεν είσαι fanboy, δεν προλαβαίνεις να είσαι fanboys. Την έχεις σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, βλέπω, ένα αυτό. Και δεύτερο, αυτό το Master System είναι πανέμορφο, ειδικά σε σχέση με το πρώτο, έτσι. Θύμιζε... Ναι, το πρώτο το Mark 1 είναι τραγικό. Ναι, αυτό είναι πολύ πιο ωραίο. Ναι. Αλλά ζεσθενόταν πολύ εύκολα, είχε ένα πρόβλημα και έβγαζε πιξελάκια στην οθόνη πολύ γρήγορα. Ναι. Το μόνο του
και δεν είχε και πολύ καλά παιχνίδια, εντάξει. Εντάξει, τώρα ήταν, αυτό βγήκε όταν είχε ήδη... Σαν το NES δεν ήταν. Σαν το NES δεν ήταν, να το τις κόντρες τώρα. Μα δεν είναι αλήθεια, λέει. Ναι, δεν ήταν, δεν ήταν, όχι, όχι. Το Master System ήταν σαν το NES. Ενώ για το Mega Drive μπορείς να φέρεις παιχνίδια να σταθούν απέναντι στο Super NES. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς, λέει. Sega does what Nintendo don't, Νικόλα. Μόνο τον ήχο που βγάζαν τα μηχανήματα να συγκρίνουμε, άστο. Είναι σαν το Mega Drive είχε καλύτερο ήχο, έτσι. Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Μα ήταν το βασικό του τέτοιο. Το ήχος, όχι. Τώρα θα με κόντρες εδώ, σε Nintendo. Όχι, πραγματικά δεν υπήρχε στον ήχο. Ναι, αλλά εσύ δεν είχες Blast Processing, φιλαράκι. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι το Blast Processing. Είχα Mode 7 όμως εγώ. Είχες Mode 7, ναι. Έχει κανείς ανοιχτό κανένα browser για να θυμηθώ τα άλλα δύο reviews, γιατί έχω κολλήσει τώρα. Flatout 4. Flatout 4 ο Αποστόλης το έκανε το review αυτό. Έχουμε μιλήσει κατά καιρούς για το Flatout 2 ή 3 που ήταν στο 360. Ένα υπέροχο arcade racer. Και από ό,τι λέει ο Αποστόλης, αυτό ακολουθεί έτσι. Ίσως όχι τόσο καλό όσο το Flatout του 360, αλλά τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά, καλή προσπάθεια στο arcade racing. Παιδιά, είναι distraction derby βασικά, έτσι, συγκρούσεις δηλαδή και τέτοια πράγματα. Δεν είναι από την πρωτότυπη ομάδα, αν θυμάμαι καλά, αυτό είναι από την Kiloton. Η Kiloton είναι αυτοί οι Γάλλοι που κάνουν κάτι RPG, δεν είναι, Νίκο, Νικόλα. Κάτι RPG δεν κάνουν αυτοί, ναι. Τέλος πάντων, είναι με ένα ωραίο arcade racer που επιστρέφει στα παλιά. Είναι Kiloton με Y το μεταξύ. Με Y, με Y, ναι, με Y. Και μια και λέμε για τον Αποστόλη, τώρα ο Αποστόλης έκανε και ένα αφιέρωμα με αυτή την εβδομάδα. Βασικά ήταν πιο πολύ ένα άρθρο που πρακτικά δίνει τροφή για σχόλια. Για να ξεκινήσει από κάτω να συζητάμε. Για τα cheats και τα guides και πώς ακριβώς ψάχναμε να βρούμε άκρη σε δύσκολα παιχνίδια την εποχή που δεν υπήρχε ίντερνετ. Που είτε περιμέναμε κάποιο περιοδικό να βγει που είχε κάνα guide μέσα, κάνα τσιτάκι ή ξέρω εγώ από στόμα σε στόμα στη γειτονιά, στο σχολείο κτλ. Τα έχετε ζήσει αυτά, έτσι δεν είναι? Τα έχετε προλάβει αυτά? Από στόμα σε στόμα λίγο, ίσως ναι. Ναι. Εγώ ήμουν λυσαράκι. Στα arcades έτσι ήταν, από στόμα σε στόμα. Στα arcades ήταν από στόμα σε στόμα στάνταρ, ναι. Αλλά... Ο Wonder Boy εκείνο ειδικά δεν ναι, 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 ναι. Τις αξιταεξάδες και αυτά νομίζω να τα πω. Πώς τα ξέρατε, άλλοι δεν μπορούν. Αυτό ξέρεις. Ή το μπουμπλε μπουμπλε που είχε το κωδικό για να έχεις το παπουτσάκι από την αρχή. Τα κρατάς αυτό. Πριν βάλεις κέρμα το έκανες αυτό, έτσι, κουλό. Ναι, εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά για τα arcade που λέτε, για το Mortal Kombat, που από στόμα σε στόμα πήγαινε πώς θα κάνεις fatality. Έτσι, με τον τάδε χαρακτήρα, με το Scorpion ξέρω εγώ, για να κάνεις fatality πρέπει να κάνεις δεξιά, δεξιά, αλφα, 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 κάτω, κάτω, ξέρω εγώ τι μπορεί να λέτε, ναι. Αλλά στο... Αυτό προ-ίντερνετ εποχής μπορείς να μου πεις πώς μπορεί να το ήξερε κάποιος. Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν ξέρω, αυτό, δηλαδή... δεν ξέρω, από... Για το... Θα σου πω, από κάποια στιγμή και με το εκείνη την εποχή υπήρχαν άτομα τα οποία... Λιώναμε, δηλαδή μπορεί να καθόταν 2 ώρες για να δοκιμάσει συνδυασμούς πάνω σε κάτι. Δεν είναι ψέμα αυτό. Ήταν αρρώστια. Ναι. Γιατί δεν είχες 50 παιχνίδια όπως τώρα, είχες 3 παιχνίδια και με αυτά ασχολιώσει. Τα έψαχνε ο κόσμος, δηλαδή δεν είναι ψέμα αυτό το πράγμα. Δεν είναι και πάρα πολλά. Είναι άπειροι συνδυασμοί, αλλά ακολουθούν κάποιες νόρμες, ρε παιδί μου. Λέει μπρος, μπρος, πίσω, α, 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 κάτω, κάτω, κάτω. Ναι, ναι. Κάτι θα βρεις. Ναι. Κάτι θα βρεις. Εντάξει, μπορεί να υπήρχαν και manuals, γιατί ξέρω ότι δίνανε manuals. Στους μαγαζάτορες, στους μαγαζάτορες και να υπήρχαν, ξέρεις, να τα λέγανε ας πούμε σε κάποια παιδιά ξέρω εγώ και να διέρεε σιγά σιγά αυτό το πράγμα σαν μυστικό έτσι, ναι. Πάντως με το Mortal Kombat που πες, το να μαζευτείς γύρω γύρω στο φάντικο που παίζω ο μεγάλος και να κάνει το φατάλ ήταν σε φάση ανοίγανε σαμπάνιες μετά. Ναι, ναι, ήταν celebration, ήταν ναι. Ήταν φάση, ήταν celebration. Ναι, λοιπόν. Ήταν κάτι πρόσταρ και έτσι που κάνατε παπάδες εκεί. Ναι, ναι. Ήτανε... Λοιπόν, αυτά για τους βλέπετε. Και είχαμε ακόμα ένα review, έτσι, αλλά δεν θυμάμαι ποιο είναι τώρα. Ποιο ήτανε? Το Lego Worlds. Το Lego Worlds, ο Θάνος Τσομπάνης το γράψει στο review. Αυτό, παιδιά, είναι πρακτικά ένα Lego με συνταγή Minecraft. Δηλαδή, βγαίνει σε έναν κόσμο ανοιχτό, ας πούμε, και φτιάχνεις όπως και ό,τι θέλεις.
με οποιοδήποτε τρόπο. Το κακό είναι ότι, και αυτό πρέπει να το έχουμε προσέξει βασικά, δεν ξεκινάει με το που βγαίνεις να κάνεις ό,τι θέλεις. Προσπάθησα να φτιάξω ένα story mode το οποίο λειτουργεί σαν tutorial, που επί της ουσίας είναι ένα βαρετό πράγμα που διαρκεί κάποιες ώρες να τελειώσεις κάποιους πλανήτες. Και το ανοιχτό κομμάτι του παιχνιδιού, το Minecraft, δηλαδή το οποίο σε αφήνει να κάνεις ό,τι θες, είναι το endgame, το metagame βασικά. Ναι, αυτό δεν άρεσε στο Θάνο και από ό,τι είδα δεν άρεσε και σε πολύ κόσμο και σε άλλους κριτικούς που διάβασα κάποια review στο εξωτερικό και σε users που είδα ότι δεν άρεσε γιατί κουράζει μέχρι να φτάσει στο σημείο που είσαι απολύτως ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις. Τέλος πάντων, Lego είναι, καταλαβαίνετε, για μικρά παιδιά ειδικότερα που έτσι θέλουν να αναπτύξουν λίγο έτσι το μυαλό, ξέρεις, να δημιουργήσουν πράγματα κτλ. Όλα τα Lego είναι πάντα ευχάριστα παιχνίδια και κατάλληλα για μικρά παιδιά. Αν και εγώ θα πρότεινα, όπως θα σας έλεγε και ο Σάββας εδώ, αν ήταν, ότι άμα θέλετε να δείτε ένα υπέροχο παιχνίδι γεμάτο περιεχόμενο για πολλές ώρες, παίξτε Lego Hobbit, παίξτε Lego Harry Potter, παίξτε αυτά. Γενικά Lego Star Wars, καλά είναι πάρα πολλά, Batman κτλ. Φοβερά παιχνίδια με πολύ περιεχόμενο και καλοφτιαγμένα. Αυτά ήταν τα reviews της εβδομάδας, αυτή ήταν η ύλη και τα θέματα. Ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάτι. Τα παιδιά εδώ, αν έχουν να προσθέσουν τίποτα περισσότερο. Έχουν πλέον και την ανακοίνωση του Destiny 2, επισήμως. Επισήμως, Destiny 2, βγήκε ένα trailer. Ένα trailer, ας πούμε. Ναι, βγήκε ένα trailer, teaser βασικά είναι. Ναι, ήθελα να δω λίγο από gameplay, αλλά νωρίς. Όχι, όχι, είναι πολύ νωρίς. Νομίζω ότι κατά πάσα πιθανότητα... Και τόσο νωρίς βέβαια, γιατί για Σεπτέμβριο είναι η ημερομηνία κυκλοφορίας. Ναι, ξέρεις τι θα γίνει. Κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει κάποιο reveal event πριν την E3. Δηλαδή, κατά Απρίλιο-Μάιο θα κάνουν κάποιο event σίγουρα για να προλάβουν την E3, γιατί δεν θέλουν να χαθεί μια τόσο σημαντική ανακοίνωση για αυτούς τουλάχιστον. Σημαντική, καλά, για πολύ κόσμο σημαντική. Γιατί παίζει πολλοί κόσμο Destiny. Να χαθεί μες στον πανικό της E3. Θα γίνει εκεί, θα παρουσιαστεί σίγουρα gameplay κτλ. Και το παιχνίδι, κατά πάσα πιθανότητα, εκτός απρόοπτου, θα κυκλοφορήσει Σεπτέμβριο. Φέτος, το 17. Κατά πάσα πιθανότητα, έτσι. Καλά, ειδήσεις και άλλες είπαμε και τη Δευτέρα. Ότι το έχω... Planescape. Το Planescape Enhanced Edition που ανακοινώθηκε. Αυτό, για πες ρε Νίκο, εσύ λιγάκι που τα ξέρεις αυτά. Πιο πολύ. Ο Νικόλας έχει πιο πολύ πρόσφατα να σου πω την αλήθεια. Εγώ πρέπει να ήμουν ανήλικο όταν το πέσε τελευταία φορά το Planescape. Οπότε, παρότι έκανα και το review. πολλά χρόνια. Τι βγήκε, Νικόλα, τι θα περιλαμβάνει Enhanced, γιατί το είδαμε το νέο, δεν το έφεξα πολύ παραπάνω. Ανάλυση, γιατί θα θέσει κάτι άλλο, αλλαγές στο user interface. Ναι. Το soundtrack που θα είναι ανανεωμένο και αυτό, αλλά δεν νομίζω να έχει κάτι, καμία σημαντική αλλαγή. Φαντάζομαι και τα Baldur's Gate που είχαν βγει enhanced δεν είχε κάτι. Σε αυτή τη λογική θα είναι, έτσι, όπως τα Baldur's Gate, έτσι. Ναι, σε αυτή τη λογική θα είναι. Ναι. Απλά εγώ που το έπαιξα και πρόσφατα και κατέβασα τα διάφορα mods που έχουν βγει για να μεγαλώνει την ανάλυση και το παιχνίδι, εντάξει, μια χαρά φαινόταν. Είναι αυτή η τεχνική που είχαν τότε με τα σχεδιασμένα τα backgrounds και αυτά όλα στο χέρι, τα στατικά. Ναι. Και όχι στατικά ακριβώς, μια χαρά είχαν ζωντάνια, τα οποία μια χαρά κρατιούνται και σήμερα. Δεν είναι πολύγωνα και αυτά που... Μιλάς για έκδοση που μπορείς να πάρεις, ας πούμε, από τον GOG, έτσι, τέτοια φάση. Ναι. Και να βάλεις από πάνω. Και σου έχουν, σου έχουν οδηγίες, δηλαδή, για τα mods και αυτά που πρέπει να βάλεις, άμα θες βάλεις, ξέρω... Ναι. Τα οποία είναι 10 λεπτά διαδικασία, ξέρω. Είναι πολύ απλές οι οδηγίες. Για να βάλεις και να δεις και υπότιτλους και διορθωμένους υπότιτλους που έχουν και διάφορα. Μάλιστα. Και το παιχνίδι, εντάξει, παίζεται άνετα, έχει πάρα πολύ διάβασμα εννοείται, αλλά αν σε κερδίσει ο κόσμος σου, το κόσμο σου απλά πιέζεις να το διαβάζεις, να παίζεις και να διαβάζεις σαν ένα interactive μυθιστόρημα, βασικά. Τέτοιο. Βιβλίο φαντασίας. Που τη λογική αυτή την κράτησαν και στο Tides, έτσι, Νίκο. Με το πολύ διάβασμα και το lore του κόσμου κτλ. Και ο Νικόλας έπαιζε Tides. Α, ναι, σωστά, έπαιζε στο PS4 έπαιζε. Αλλά το παράτησε. Το παράτησε για το Mass Effect, ρε φίλε, ναι, εντάξει. Το παράτησε. Λοιπόν, άλλες ειδήσεις εβδομάδας, είπαμε, έχει διαρρεύσει, είναι σίγουρο βέβαια ότι θα είναι έτσι. Τουλάχιστον αυτή την πληροφόρηση έχουμε για το Call of Duty που γυρίζει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θετικό για. Ναι, τουλάχιστον ναι, σαν πρώτη κίνηση φαίνεται θετική, θα το δούμε στην πορεία αυτό πόσο το παιχνίδι θα αξίζει.
και όχι μόνο απλά επειδή υπάρχει ένα setting που αγαπάμε έτσι από τα παλιά παιχνίδια. Το καινούριο dashboard του One έγινε διαθέσιμο αυτές τις μέρες, να ξέρετε. Δεν αλλάζει και πάρα πολλά πράγματα, λίγο πιο λειτουργικό βασικά γίνεται. Το design παραμένει ίδιο και εμένα δεν μου αρέσει το design του One, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Το βρίσκω δυσλειτουργικό παρόλα τα πολλά updates που έχουν γίνει από όταν πρωτοβγήκε και που ήταν καλά, ήταν πολύ χάλια. Τώρα έχουν αλλάξει κάτι με το guide button κυρίως, πατάς και σε φέρνει κατευθείαν στα settings, λίγο πιο γρήγορο και πιο άμεσο, αυτό είναι καλό. Τι άλλες ειδήσεις, είναι κάτι άλλο που σημαντικό που αξίζει να πούμε, παιδιά? Νομίζω αυτά ήταν, έτσι, αυτής της εβδομάδας. Αυτά. DLC το Mafia, ξέρω εγώ τι άλλο. DLC για το Mafia, ναι. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Λοιπόν, αυτά. Αν ξεχάσαμε κάτι, παιδιά, εννοείται στο Game Over GR, η δισογραφία υπάρχει εκεί, είναι πιο σημαντική τουλάχιστον, να διαβάσετε. Αυτά, Παρασκευή βράδυ λογικά θα τα πούμε ξανά με stream. Κατά βάση κάνουμε κάτι σε multiplayer Mass Effect. Θα δούμε με τον Νικόλα εδώ και τον Σάβα. Θα δούμε και αν και θα είναι και η Δάφνη. Να κάνουμε μια τετράδα να παίξουμε λίγο Horde, να διασκεδάσουμε λίγο. Θα δούμε κατά πόσο θα διασκεδάσουμε. Αυτό θα το δούμε. Γελάει ακόμα σαν τα επίκδια στόμα. Λοιπόν, αυτά. Και περισσότερα θα πούμε από εβδομάδα. Μας έχουν έρθει κάτι παιχνίδια, έχουμε reviews για την άλλη εβδομάδα. Σιγά σιγά πηγαίνοντας προς το Πάσχα που θα κάνουμε έτσι λίγο. Θα χαλαρώσουν οι ρυθμοί, να πάρουμε μια ανάσα. Και καλό μήνα βεβαίως για αύριο. Για αύριο εννοείται, αν δείτε το βίντεο, το βλέπετε Παρασκευή. Μιλάω για το Σάββατο, πρώτη του μήνα. Πέφτει και Σάββατο. Οπότε το ότι δεν το αρέσει το Ανδρομέδα του Γιώργου είναι πρωταπριλιάτικο αστείο, έτσι. Όχι. Σε αντίθεση με αυτό που μπορεί να περίμεναν πολλοί, ότι ως fanboy θα μου άρεσε ό,τι και όπως και να ήταν, δηλώνω ειλικρινέστατο ότι μέχρι στιγμής δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε. Έχω απογοητευτεί. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά είπαμε. Ο καθένας έχει απόψεις και πιστεύω ότι πρέπει να παίξω περισσότερο, γιατί τόσο μεγάλα παιχνίδια μπορεί να δίνουν άλλα πράγματα να ξεδιπλώνουν, καθώς ξεδιπλώνονται μάλλον πιο σωστά. Λοιπόν, Νίκος Πλωμαριτέλης από Μυτιλίνη, Νικόλας Μαρκόγλου από Cambridge. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε, παιδιά. Γεια σας. Yeah. Καλησπέρα, παιδιά. Τι καλησπέρα, τι λέω. Το δουν οποιαδήποτε στην ώρα της ημέρας. Ωραία, εισαγωγή.